τόσων χρόνων. Την απόφαση μιας ολόκληρης ζωής. Έχουν συνδεθεί χρόνια, μας έχουν συνδέσει οι ίδιες αγωνίες και κοινές προσπάθειες και αγώνες. Μέσα από αυτή τη σχέση μας μάθατε να συναισθανόμαστε τον πόνο του γονιού όταν το παιδί του είναι στην εξάρτηση, αλλά και τη δύναμη που βρίσκει για να σταθεί στο πλάι του. Μοιραστήκαμε τη χαρά σας στις αποφοιτήσεις των νέων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα της απεξάρτησης. Νιώσαμε θαυμασμό για τους νέους όταν μετά από μια δύσκολη διαδικασία αυτοί που ακολουθούν τα στεγνά προγράμματα κατάφεραν να ξανακερδίσουν τη ζωή τους, να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια, να ξαναβγούν στην κοινωνία με το κεφάλι ψηλά. Το ΕΣΥΝ είναι και σήμερα εδώ για να καταθέσουμε την εκτίμηση και το σεβασμό μας στους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ. Η Ελευθερία, η Άννα Μαρία, η Ειρήνη, ο Δημήτρης, άλλοι παλιότερα, δεν είναι απλά συνεπείς, συνειδητοί και χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι. Είναι άνθρωποι που καθημερινά καταθέτουν ψυχή σε αυτό που έχουν αναλάβει. Στο όνομα της μείωσης της βλάβης, ενισχύεται ακόμα ένα πεδίο κερδοφορίας που είναι τα υποκατάστατα, ενώ η αποδεδειγμένη αποτελεσματική θεραπεία των στεγνών προγραμμάτων υποχωρεί. Με το παράνομο σχέδιο επιταχύνεται περαιτέρω υποβάθμιση των στεγνών προγραμμάτων. Επιπλέον, η βασιζόμενη σε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια ανάπτυξη και λειτουργία των προγραμμάτων θα έχει αντίκτυπο και στους εργαζόμενους του φόρου, αφού ανοίγει ο δρόμος για ελαστικές σχέσεις εργασίας με ό,τι συνέπειες θα έχει αυτό στη θεραπευτική σχέση και στο παραγόμενο έργο. Αμφίβολη επίσης θα είναι και η χρηματοδότηση, που θα βασίζεται όλο και περισσότερο σε προγράμματα με ημερομηνία λήξης, σε χορηγίες και σε νοσήλια από τους ίδιους αποδέκτες, όπως γίνεται σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισχυρή της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο με την ενοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών θα δώσει την ελευθερία επιλογής ή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο εξαρτώμενο είναι ψευδής. Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί το θεραπευτικό συνεχές και η καλύτερη θεραπευτική πορεία ενός εξαρτώμενου ατόμου είναι να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό οι δομές, να αναπτυχθούν ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και όχι διαρκώς να συρρυκνώνονται όπως γίνεται σήμερα.